μπήσαμε μέσα από το Dream Show. Και από εκείνη τη στιγμή το άστρο του έλαμψε πιο πολύ από το ήδη λαμπερό παρουσιαστικό του. Ό,τι καιρό στην καρδιά σου και να έχει, μπορώ να το αντέξω ούτε να παραδεχτώ. Μου πιες κάτι. Ο Κώστας Μαρτάκης, πιο όριμος αλλά και πιο ωραίος παρά ποτέ, μέχρι και σήμερα παραμένει άφθαρτος, μιας και χειρίζεται καλά τη δημοσιότητά του. Εκτός από ένας εξαιρετικός ερμηνευτής, με την αίσθηση του χιούμορ που διαθέτει, είναι και ένας καταπληκτικός showman. Για πάμε λοιπόν, κορίτσια, ο Μαρτάκης. Δηλαδή τώρα μετά το πρόσωπο του Μαρτάκη πρέπει να κάνετε κοντινό σε μένα δηλαδή. Πρέπει να φάω και αυτή τη σύγκριση. Η αλήθεια είναι ότι τον λυπάμαι. Θα πάρω τις ωραίτερες μούτες, εκφράσεις, γωνίες που έχετε δει. Δεν θα με έχετε ξαναδεί έτσι. Ξεκινάω. Αλλά ας μπει πρώτα. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μαρτάκης. Αν θέλεις κάτι, αυτή είναι η στιγμή. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες! Έχεις παγώσει, ε! Όχι, ήταν πολύ καλά. Γι' αυτό έβαλα τα ζιβάγκο μου και τα. Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ. Ναι. Πόσο κιλά έχεις χάσει? Δεν ξέρω. Όλοι μου το λένε, έχω χάσει, δεν έχω μετρηθεί, δεν ανεβαίνω στη ζυγαριά. Πόσο ύψος έχεις, πόσο ύψος? 1,90 με παπούτσια. Αλήθεια λες? 1,90, ε! Θες να κάνω, θα πρέπει να μετρήσεις. Όχι, ρε φίλε. Πάρεις μέτρα. Απλά 1,87 είμαι εγώ. Να σου πω κάτι. Γελάτε. Όχι, γιατί. Είσαι παραπάνω. Άρα είναι πιο ψηλός. Είσαι 98. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σκεφτόμασταν με ποιον άνθρωπο θα κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Και πραγματικά είπαμε διάφορα ονόματα. Αλλά θεωρήσαμε ότι η δική σου θετική ενέργεια, ας την ομορφιά σου έξω. Σε κουράζει καταρχάς αυτό το ωραίος τύπος, ωραίος γκόμενος, ωραίος άντρας, ωραίος έτσι. Βαρέθηκες λίγο? Εντάξει, δεν μ' αρέσει να στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Εντάξει, ότι κάτι γίνεται, μ' αρέσει να το ακούω. Εντάξει, είναι αλλά νομίζω, μέχρι ένα σημείο. Είναι λογικό, φαντάσου. Εδώ αρέσει σε μένα. Σε καταλαβαίνω. Αλλά και είναι το θεωρώ φυσιολογικό. Γιατί όταν είσαι ένας ωραίος άντρας, άμα δεν τα ακούσεις, έτσι δεν είναι? Γιατί με κοιτάς έτσι? Τι με κοιτάς? Όχι, σε κοιτάω γιατί είσαι ωραίος άντρας. Γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, πάρα πολύ. Θα ήθελα να βάλετε τα δύο μας πρόσωπα δίπλα-δίπλα, αν θέλετε. Κοιτάμε μια πολύ ωραία γυναίκα. Μας κοιτάει. Ναι, ποιον? Εγώ και. Και τους δύο. Ποιον? Φυσιολογικά, αν κάναμε παρέα, θα λέγαμε όλοι στην παρέα το Μαρτάκι κοιτάει. Αλλά όχι. Εγώ θαραλέως λοιπόν, όπως είμαι, λέω σιγά μην κοιτάει τον Κώστα. Το Γρηγόρη κοιτάει. Και αρχίζουμε λοιπόν και οι δύο να δούμε πώς θα τη ρίξουμε. Σε παρακαλώ, σοβαρέψου και κάνε αυτό που μπορείς. Εδώ δεν την κοιτάω, θα πάω. Κάτσε, ρε φίλε, πρώτα να την κοιτάξουμε λίγο. Περίμενε, τι έχεις πάρει, έχεις πρόβλημα. Το ξέρω ότι αγχώνεσαι, βλέπεις τη φάτσα σου στην τηλεόραση, αλλά σταμάτα λίγο. Πάμε. Ποιο κοιτάει τον από πίσω τελικά, ρε. Κώστας Μαρτάκης, παρακαλώ. Ετοιμαζόμαστε για παιχνίδι αμέσως. Μάντεψε το με Δημήτρη Σταρόφα. Έτσι για να ανάψουν τα αέρατα. Δημήτρη Σταρόφα, παρακαλώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πραγματικά Δημήτρη, σήμερα η τελευταία εκπομπή πώς σε βρίσκει πριν αποχαιρετήσουμε τον χρόνο. νομίζω ότι σε βρίσκει πραγματικά χαρούμενο. Θέλω να σου ευχηθώ όπως είναι η σημερινή σου μέρα, ναι. Σημερινή βραδιά. Μην το λες το για αυτό. Μάτεψε το λοιπόν, πρώτη λέξη, πρώτο τραγούδι και η πρώτη λέξη είναι αυτή. Ακροβάτος ένα σκηνή. 1-0 Δημήτρη Σταρόφας. Ακροβάτος ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει.
σε ζητώ μέσα σε δρόμους. Δυχώς θέλω. Άμα λέω τον τραγουδιστή παίρνω κι εγώ κάνα ποντάκι. Όχι φίλε, δεν παίρνεις τίποτα. Χρυσοβαλάντης. 1-0, Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Σε πάρει παραμάζωμα. 1-0 και η επόμενη λέξη είναι αυτή. Δεν ανα... Μια χαρά είναι Κώστα, αναμένω. Του Παντελή το παραδέχομαι. Δεν θυμάμαι τι λέει παρακάτω. Παραδέχομαι. Υπάρχει τραγούδι, παιδιά, το ξέρω. Θα το δεχτώ ένα-ένα, παρακαλώ. Εμείς το τραγούδι έχουμε, παρακαλώ. Την αγαπούσα, το παραδέχομαι. Ήταν το δεύτερο εγώ μου. Μα τώρα πια... Ωραία. Έχεις δίκιο όμως ότι υπάρχει και το Παντελή. Δεν τα πρόλαβε ο Κώστας αυτά. Okay, εντάξει, 1-1. Τι αυτό το τραγούδι το ξέρει, το ξέρει. Σε παρακαλώ. 1-1. Η επόμενη λέξη είναι αυτή. Μην ξαναρθεί απ' τη δουλειά. Μην ξαναρθεί απ' τη δουλειά. Δεν το αντέχω. 2-1. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Oh. Μαρτάκι, απόλαυσε το παιχνίδι. Έχουμε πολλές λέξεις ακόμα. 2-1. Ναι, φίλε, χαλάρωσε και ζήστο. Πάμε γιατί τελώ είναι γρηγόρση. 2-1 και η επόμενη λέξη είναι. Πρέπει να είναι κάτω, δεν πρέπει να είναι. Όχι, όπου θες βάλει. 2-1 και η επόμενη λέξη είναι αυτή. Απόψε θέλω αποδείξεις. Ναι! 2-2! Παρακαλώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Ωραία. Πολύ ωραίο. Υπάρχει και το... Απόψε. Απόψε που να βρεις. Απόψε που να βρεις και σε πες μου που πας και την κάνεις απόψε. Γεια σου ρε Γιάννη. Η επόμενη λέξη είναι αυτή. Κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε. Τι, τι όχι. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να μην το πάρω σωστό γιατί υπήρξε το τραγούδι. Το κόψε κάτι, κόψε κάτι. Δεν το ξέρει, πίτσα από το πουλί. Τρία δεν το θυμάσαι. Κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε. Πίτσα από το πουλί. Σε παρακαλώ, μην ρίχνει και λάσπη τουλάχιστον στον αντίπαλό σου. Σε παρακαλώ. Είναι ντροπή. Μα υπάρχει το τραγούδι, δεν το ξέρει. Τρία-δύο. Τρία-δύο χάνει και η επόμενη λέξη είναι αυτή. Χίλιε βραδιέ να μ' αρνηθεί. Χίλιε βραδιέ να μ' αρνηθεί. Χίλιε θα με ζητήσει. Ο αγώνας γίνεται συγκλονιστικός για άλλη μια φορά. 3-3. Και η επόμενη λέξη είναι αυτή. Φωτιά στα Σαββατόβρατα. Ναι, 4-3. Φωτιά στα Σαββατόβρατα. Να μην ξαναγυρίσουν. Αυτοί που μείναν μοναχοί. Να μην ξαναγυρίσουν. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Δημήτρη Σταρόβα. Η άποψή σου για τους παντρεμένους, Δημήτρη. Δεν γιορτάζουμε ποτέ. 4-3, ναι! Τις Κυριακές... Ναι! Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές. Τα Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι. 4-4! Πολύ δυνατοί παίχτες, κυρίες και κύριοι. Σταρόβας versus Μαρτάκης. 4-4. Το σπίτι πάντα σε κέρδιζε, να ξέρεις. Κόμμα 4. Εδώ δεν ξέρω τι κάνω. 4-4 και η επόμενη λέξη είναι αυτή. Έχουμε αρχίσει πλέον την κατηφόρα, οπότε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντικό και ορίστε. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα, το παίρνω πίσω. Λυπάμαι, χάνει ο Σταρόβας. Παρακαλώ, ακούγεστε, μην τα λέτε γιατί ακούγεστε πολύ δυνατά. 5-4 κερδίζει, δεν χρειάζεται. Και μόνο που το πάτησε και δεν το είπε, ήταν και το τόμι. Και λέγες. Και λέγες, η αγάπη μας θα ζήσει. Και λέγες, μέχρι γη να σταματήσει. Και τι δεν έλεγες, Χρυσέ μου. Έλεγες να σου στείλω ένα γράμμα, δεν γίνεται. 5-4 κερδίζει ο Μαρτάκης. Ωραία. Πολύ καθυστερήσαμε. Μέλησες το έλεγες. Επόμενη λέξη είναι... Ωχ, αυτή είναι τραγουδίστρια. Με πλημμύρι σαν τύφλες ελπίδες. 5-5, μπράβο! Με Πέντε-πέντε και μείνανε πέντε λέξεις. Απίστευτη τραγουδάρα. Συγγνώμη, έξι. Δουρδουμπάκης. Πολύ ωραία. Δεν ταιριάζεται σου λέω. Ναι! Δεν ταιριάζεται σου λέω. Το σπάθι που είναι μήκα στο λέω. Για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο.
6-5. Κάτι μου λέει ότι στα Ρόβα σήμερα θα χάσει. Ποιο εδώ που έφτασε. Στην τελευταία εκπομπή του χρόνου για μας. Στην κατάστασή μου. 6-5 και. Αλλάξανε τα πλάνα μου. 6-6! Αλλάξανε τα πλάνα μου. Δυνατό. Μην πήγα στη μάνα μου. Και δεν κάσαν τα γλάνα. Για αυτά που έχω περάσει. Μείνε μαζί μου και με αγαπήσεις και λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Και λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι-όχι μη με παρακάς. Όχι-όχι κάς μη μ' αγαπάς. Ας την αλέη. Ναι! Ας την αλέη. Ας την αλέη. Εκείνη μόνο ξέρει. Και με σώπα κι άλλη μια φορά. Το μάντεψε το έγινε δραματικό, έχει δραματικό φινάλε και είναι η τελευταία λέξη που είναι... Κατή, προσέξτε, κατή, να πείτε τη λέξη ακριβώς. Κατή. Γιατί ακριβώς τη λέξη, όχι... Ναι. Όχι, τι, κάτσε. Τελευταία λέξη είναι... Με παίρνει το παράπονο... Ζαφύρης Μελάς. Με παίρνει το παράπονο. Ζαφύρης Μελάς. Με πιάνει το παράπονο. Με πιάνει το παράπονο. Παραπονό μου, παραπονό μου. Βρείτε του Μελά, βρείτε του Μελά. Συγγνώμη, υπάρχει αυτό το... Ένα απόγευμα θλιμμένο. Ένα απόγευμα θλιμμένο. Σε θυμήθη. Μεγάλο τραγούδι είναι αυτό. Κραν, με παίρνει το παράπονο. Έχεις δίκιο, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Αρώβας είναι νικητής. Έχεις δίκιο. Τι, όχι λένε οι ειδικοί, όχι λέει η κριτική επιτροπή. Τι έγινε. Βάλτε το τραγούδι. Τι λέει. Ναι, τι λέει, δεν υπάρχει αυτό. Τι, είναι πολύ σημαντική η στιγμή αυτή. Πήγες να μας κοροϊδέψεις, αλήτη. Λυπάμαι γιατί δεν μπορώ να αντέξω στο χωρισμό και κάθε απόγευμα θλιμμένο σε θυμάμαι. Με παίρνουνε τα δάκρυα ή τα είναι και τα παράπονα. Κώστας Μαρτάκης κέρδισε! Ούπας, άντε γεια! Πώς λέγεται το συγκρότημά σου, Δημήτρη? Αγαμηθείτε! Ευχαριστούμε, έτσι να πάει η χρονιά η καινούργια. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι όταν είναι να βρίσουμε, απλά τον ρωτάω πώς λέγεται το συγκρότημά του. Και έτσι δεν μας πειράζει και το εσουρού. Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι τον τελευταίο καιρό, Κώστα, επειδή σε βλέπω και λίγο πώς λειτουργεί το παιχνίδι, με την τηλεόραση έχεις έρθει πολύ κοντά. Δηλαδή, πλέον έχεις κάνει και το ρόλο του παρουσιαστή. Ναι, το έκανα και αυτό πέρσι. Ξεκίνησα από την τηλεόραση ουσιαστικά το παιχνίδι που ήμουν στο Dream Show. Ήταν τηλεοπτικό show. Και πάνω κάτω, έτσι ψηλό, έχω αρχίσει και μαθαίνω κάποια πράγματα. Πώς φαίνεται? Ακόμα μετά από 10 χρόνια έχω άγχος όταν στέκομαι απέναντι από την τηλεόραση. Mm. Απέναντι από την κάμερα, συγγνώμη. Ναι, δύσκολο. Η αλήθεια είναι στο πρωινό που ήμουνα, γιατί σε αυτό φαντάζομαι αναφέρεσαι, δεν αισθανόμουν τόσο άβολα μπροστά από τις κάμερες την ώρα που γινόταν η εκπομπή. Γιατί είμαι και αυθόρμητος και τις κοτσάνες πέταγα αυθόρμητο και δεν μπορούσα να τις μαζέψω μετά. Το πρωινό ξύπνημα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Στο τηλεπαιχνίδι που έκανε στο Ε. Εκεί ήμουν πιο καλά. Εκεί ήταν και μαγνητοσκοπημένο, οπότε εκεί ό,τι ψιλοπέταγα ή ό,τι δεν ήταν πολύ καλό, μαζευόταν. Τι σχόλια πήρες σαν τηλεπαρουσιαστής? Δεν με κράξανε πολύ όσο περίμενα. Περίμενες δηλαδή πιο πολύ με είχαν κράξει στις αρχές ως τραγουδιστή, παρά ως τηλεπαρουσιαστή. Δεν ξέρω. Το γυρίζω. Πόσο μπορεί να σε επηρεάσει ένα κακό σχόλιο? Και ιδιαίτερα... Καθόλου. Καθόλου, δεν με νοιάζει καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή θυμάμαι από την πολύ αρχή. Που και στην αρχή μου άκουγα πολύ που θίγανε ουσιαστικά αυτό που κάνω, αυτό που αγαπώ, τη δουλειά μου, τη φωνή μου. Το σώμα μου έχουν πει αλήθωρο, με έχουν πει χοντρό, ατάλαντο, με έχουν πει πολλά πράγματα, αντίχριστο, ότι παίρνω ναρκωτικά, έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν με ενδιέφερε ποτέ. Πότε άρχισες λίγο να ξεκολλάς από αυτό, δηλαδή υπήρξαν στιγμές που έφυγες στεναχωρημένος, που είπες ότι αυτό ήταν κακό ή πάντα ήσουν έτσι? Όχι, πάντα είμαι άνθρωπος που σκέφτομαι από πριν αυτό που θα κάνω για να μην φτάσω σε σημείο μετά να το μετανιώσω ή να αισθάνομαι αμήχανα ή άβολα. Mm-hmm. Έχω κάνει προς το κοινό
είτε μπροστά από τις κάμερες, είτε έξω να είμαι σε ένα μαγαζί, να έχω κάνει κοτσάνα, αλλά δεν το μετανιώνω, αυτός είμαι. Προσπαθώ πια να ζω την κάθε στιγμή και αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή, χωρίς να είναι χυδαίο και να αφορά κάποιον άλλον, αν αφορά εμένα, δικαίωμά μου είναι να κάνω ό,τι θέλω για τον εαυτό μου. Mm. Προσπαθώ να μην με νοιάζει τι. Όχι, προσπαθώ, το κάνω ουσιαστικά. Να μην με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι γύρω μου. Μάλιστα. 32 χρονών, ξεκίνησες δηλαδή από τα 22, τώρα στα 33, 10 χρόνια από τη ζωή σου, που ήσουν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Δηλαδή το 22 είναι μια ηλικία που ακόμα μόλις έχεις φύγει από την εφηβεία, τα πρώτα βήματα ενός ανθρώπου που γίνεται άντρας. Πώς όλο αυτό το πράγμα το βιώνεις, δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις τον εαυτό σου 10 χρόνια πριν, ας πούμε λέγαμε μια ιστορία, το πώς ερχόσουν και έπαιζες πιάνο στο πρωινό στο Μέγκα, τότε σαν τραγουδιστής που είχες ένα μακρύ μαλλί κιόλας. Μια περούκα. Από εκείνον τον Κώστα. Μια περούκα ήταν αυτό το πράγμα. Από εκείνον τον Κώστα που ακούς και τη φωνή σου. Εγώ θεωρώ ότι η φωνή σου έχει καλυτερέψει πάρα πολύ, καταρχάς. Δηλαδή, ακόμη κι αν μπορούσα να βρίσκω λάθη τότε, τώρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η φωνή σου πατάει πάρα πολύ ωραία και τραγουδάς πολύ σωστά. Τώρα... Πιο ώριμος νιώθω. Ναι. Και η φωνή έχει οριμάσει πολύ. Έχεις κάνει μαθήματα. Έχω κάνει μαθήματα, ακόμα κάνω μαθήματα. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω κιόλας πολύ πολύ πιο μεγάλα ονόματα από μένα. Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού που ακόμα κάνουν, προσέχουν τη φωνή τους και κάνουν μαθήματα. Όχι ότι μαθαίνεις να τραγουδάς καλύτερα, να κρατάς τη φωνή σου ακμαία. Mm-hmm. Σαν χώνει, σαν pop τραγουδιστής, γιατί θα σε πω pop, έτσι. Γενικά δεν τρελαίνομαι πολύ με τις ταμπέλες. Τι θα πω, ξεκίνησα pop, ναι. Αλλά μεγαλώνοντας, δηλαδή, και ειδικά ο τελευταίος δίσκος που έχω κάνει, που βγήκε από την Panic, που τον έχει υπογράψει όλος ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, που είναι ένας πιο λαϊκός συνθέτης, αρχίζω και κινούμαι σε αυτά τα ελαφρολαϊκά μονοπάτια, που η αλήθεια είναι ότι αυτά με φτιάχνουν περισσότερο. Ωραία, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις τι. Ένας έχω ανάγκη να πω και άλλα πράγματα. Δηλαδή, οκ, 10 χρόνια έχω κουνηθεί, έχουμε κάνει τα πιο σεξι. Νομίζω φτάνει. Ωραία, εγώ το δέχομαι αυτό και αυτό σημαίνει και ωριμότητα. Φίλους έχεις από αυτή την ιστορία. Βλέπω πάρα πολύ κανείς παρόν την Ερίετα. Με την Ερίετα την Κούρκου. Έχω φίλους, ναι. Σε βλέπω συνέχεια μαζί της. Είμαστε φίλοι αρκετά. Προσέχεις πολύ τους φίλους σου. Φίλοι μου είναι σαν οικογένειά μου. Είναι πολύ συγκεκριμένη, μετρημένη δηλαδή. Είναι πολύ μετρημένη στα δάχτυλα, ναι. Αυτό το έπαθες γιατί έχεις πληγωθεί, έχεις απογοητευτεί. Όχι, γιατί το να μοιράζεις, όχι τη ζωή σου, τις εξόδους σου και όλα αυτά, προσωπικά κομμάτια, πολύ προσωπικά πράγματα που έχεις με ανθρώπους, νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να σε καταλάβουν και να μη σε κρίνουν. Να μη σε κρίνουν. Τι ωραία λέξη είναι αυτή, ρε φίλε. Στο γοντά σου είσαστε γνωστοί. Ναι, ναι, όλα καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι χωρισμένοι οι γονείς μου και οι δύο είναι στη ζωή, Παναγία μου. Πάρα πολύ. Και είμαστε μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο χώρισαν εκεί σου, όταν ήσουν εσύ. Στα 2-3. Πώς... Και στα 5 γνώρισε το δεύτερο πατέρα μου. Πώς το βίωσες όλο αυτό, δηλαδή το χωρισμό. Πολύ φυσιολογικά. Γιατί το φτιάξανε πολύ ωραία. Δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν, αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Δεν παροτρύνω τα ζευγάρια να χωρίσουν. Εννοείται προφανώς, αυτό. Αλλά νομίζω ότι όταν δύο άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι μαζί και ειδικά όταν έχουν και παιδιά, δυστυχώς είναι το καλύτερο που έχουν να κάνουν να χωρίσουν για να. Γιατί όλο αυτό πραγματικά περνάει στα παιδιά και χωρίς να το καταλάβουν. Εννοείται. Από το να βλέπουν εννοείται τους γονείς τους. Τους γονείς μέσα στο σπίτι να έχουν ή να μην κοιτιούνται. Δεν χρειάζεται να βρίζονται και να πλακώνονται. Να μην υπάρχουν ο ένας για τον άλλο μέσα στο σπίτι. Mm. Αυτό το εκλαμβάνει το παιδί. Σε άγχωσε ποτέ αυτό για τη μετέπειτα δικιά σου πορεία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις? Εγώ πιστεύω ότι η ολοκλήρωση ενός ανθρώπου είναι να κάνει παιδιά. Mm-hmm. Όχι να πάει στην εκκλησία να παντρευτεί. Ή με ποιον τρόπο θέλει να παντρευτεί. Δεν με έχει επηρεάσει αρνητικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην αγάπη. Μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι, που μπορεί να είναι σχέση, μπορεί να είναι προς παιδιά, προς φίλους, προς συναδέλφους, προς δεν ξέρω τι. Στην αγάπη πιστεύω πάρα πολύ. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κώστας Μαρτάκης και Κώστα μου. Τι θα κάνεις τώρα που έχετε ξεκινήσει από τις 10 του μηνός, Τώρα έχουμε ξεκινήσει από τις 17. Ήταν να ξεκινήσουμε, ναι, αλλά είχαμε κάποια θέματα. Γίνεται χαμός κάθε Σάββατο και Κυριακή με την Αμαριλής. Πολύ γλυκό παιδί. Τρομερό παιδί. Πέρα από πολύ όμορφη γυναίκα, τρομερή, πολύ καλή φωνή και καλή καλλιτέχνης πολύ. Αλλά αυτό δεν το κρίνω εγώ, γιατί ο κόσμος κρίνει εμάς τραγουδιστές, σαν καλλιτέχνες. Mm-hmm.
Εγώ γουστάρω πάρα πολύ που την έχω γνωρίσει. Είναι τρομερό παιδί. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πριν, επειδή είναι και η τελευταία και θα ήθελα να σηκωθείς μετά, να κλείσεις τραγουδώντας για να μας πάει καλά και η καινούργια χρονιά, θέλω να παίξουμε για 2 λεπτά ναι. τα ακουστικά μαζί σου. Το αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Το αγαπάς, Το αγαπώ. Φίλε, δεν ξέρω τι θα πεις όμως. Απλά πρέπει να προσέχω το στόμα μου. Ναι, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, ό,τι είναι, πες το άνετα, εντάξει. Ναι, αυτό φοβάμαι, επειδή τα λέω άνετα, γι' αυτό. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ναι, με ακούτε. Γλυκό μου στόμα. Ρε, μου έχουν βάλει στόμα με στόμα. 2 λεπτά έχεις. Εδώ, Κώστα. Όχι, άστα τα πιο χαμηλά. Σε κουφαίνω, γι' αυτό. 2 minutes. 2 λεπτά. Δύο Όσο λεπτά. Ακόμα. Ξεκινάμε. Να κοιτάω εσένα. Ναι, εμένα τι κοιτάς. Ξεκινάμε. Μ' αρέσει. 2 λεπτά. Πάμε, ξεκινάμε, ξεκινάμε. Πάμε, πάρα πολύ. Πάμε. Χειρόφρενο. 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 Μπράβο, Κώστα. Πάρα πολύ. Σαγιονάρες. Ε? Σαγιονάρες. Σαγιονάρες. Ξεκόλα. Σαγιονάρες. Σεντόνια. Σαγιονάρες. Σαγιονάρες. Γρηγόρης. Σαγιονάρες. 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 Ποιος είχα το πιο γρήγορα. Σαγιονάρες. Κάρι... Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν το είπα αυτό. Δεν είπα εγώ τίποτα. Σαγιονάρες. Σαγιονάρες. Μαζονάκης. Σαγιονάρες. Σκατουλάκι. Έχεις τρελαθεί τελείως. Σαγιονάρες. Σεντονάκης. Σαγιονάρες. Σαγιονάρες. Σαγιο. Σαγιο. Νάκης. Σαγιο. Σαγιονάρες. Σαγιονάρες. Να το χαμηλώσω λίγο. Όχι, σαγιονάρες. Σαγιονάρες. Ναι. Αμάν ρε Κώστα. Σαγιονάκης. Ποιος είναι ο Σαγιονάκης. Να σου πω. Στόρτα αμερικάνικα. Να σου πέλα εδώ. Φαγούρα. Βαβούρα. Φαγούρα. Βρα, βα... Φαγούρα. Φαγούρα. Μπράβο ρε Κώστα, πάρα πολύ καλός. Και πάμε εδώ στη... στο Μπόχα. Μουά. Μπόχα. Μπόχα. Μπράβο ρε Κώστα, τα καταλαβαίνεις όλα που είσαι πάρα πολύ. Γλύφι τζούρι. Γλύφι τζούρι. Πάμε. Πάπια. Πάπια. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να χάνω. Όταν δεν το βρίσκει μόνο που χαιρόμαστε. Λουκάνικο. Κουράδα. Λουκάνικο. Λουκάνικο. Ουράνιο. Λουκάνικο. Λουκάνικο. Γου. Λου. Ου. Ου. Κου. Λου. Κου. Κουλού. Κάπα. Λου. Λάμδα. Λάμδα. Λουκάνικο. Λου. Κάνικο. Λουκάνικο. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο. Και μια τελευταία, και μια τελευταία λέξη δικιά μου. Πυριμινίτιμη. Μπυρίμπα. Πυριμινίτιμη. 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 Για και σένα. Όχι. Έρχομαι κι εγώ. Έρχομαι σε λίγο. Μπράβο. Πυριμινίτιμη. Περίμενε. Περίμενε. Πυριμινίτιμη. Ναι, μην κάνει και κουβέντα συζήτηση. Λέξη πε. Πυριμινίτιμη. Πυρίμινη. Πυριμινίτιμη. Πυρί. Μινι. Μυρί. Τιμή. Κώστας Μαρτάκης παρακαλώ. Για πες μη. Γιώλτο. Είναι η λέξη με τα περισσότερα ή. Πυριμινίτιμη. Πυριμινίτιμη, θα έρθω κι εγώ. Κυρίες και κύριοι. Έχεις καλή άρθρωση. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και της τελευταίας εκπομπής για το 2016. Τα παιδιά είναι έτοιμα εκεί και ο Δημήτρης Ταρόβας για να μας τραγουδήσει και να κλείσουμε ο Κώστας και να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Κώστας, έτοιμος, παρακαλώ. Φύγαμε. Γεια, ελάτε, ελάτε. Δημήτρη μου, Δημήτρης Ταρόβας, παρακαλώ. Έπρεπε, λοιπόν. μετά τη λέξη με τα 6, έπρεπε να το πεις και με τα 5 ου. Ποια είναι? Μουστοκούλουρου. Μουστοκούλουρου. Λοιπόν, έλα λίγο να δω τι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά. Τελειώσαμε. Περίμενε. Με τελειώσαμε. Ένα χειροκρότημα για τους Αλκατράς, για όλα αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τις πολύ ωραίες στιγμές που μας χαρίζετε. Τελείωσε η εκπομπή, ρε φίλε. Τελείωσε για το χρόνο, για το φέτος, ρε φίλε. Α, ναι, για το 16. Ξέρω, λοιπόν, τι έχεις να ευχηθείς?
Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε, ρε φίλε. Παρότι είμαι ευφύς αισιόδοξο άνθρωπο, έχω μια αγωνία να έρθω το 17, το οποίο ελπίζω να είναι καλύτερο. Αν και το 16 μου έφερε και πολύ καλά πράγματα, μου έφερε κάτι άσχημο όμως. Οπότε ελπίζω για όλους μας το 17 να είναι καλύτερο. Ήταν πολύ πρωτότυπο αυτό που είπα. Πιάστηκε η ψυχή μας, ρε φίλε. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα Μαρτάκη. Τι να πω. Ευχή για το 17. Ναι, πες κάτι, είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου. Αυτό σου λέω. Για μας. Κώστα. Τι να πω. Τίποτα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ήταν συγκριτικά τα λόγια. Όχι, okay, εγώ θέλω να ευχηθώ αγάπη, υγεία, τα τετριμένα και πολύ πολύ μουσική. Γιατί η μουσική μας κάνει και ξεπερνάμε πάρα πολλά πράγματα. Τέλεια. Έτσι νιώθω εγώ. Ναι, κυρίες και κύριοι, και από μένα, από όλη την ομάδα. Εντάξει, Γρηγόρη, εντάξει, ναι. Ναι, και θέλω να πω επίσης να ευχαριστήσω εγώ όλη την ομάδα. Τώρα σοβαρά, από όλη την ομάδα. Μας προσφέρετε ωραία βράδια. Ποια είναι η ομάδα, για πες τώρα. Ξεκινάμε από το τερματοφύλλο. Λοιπόν, από την αρχισυντάκτριά μας μέχρι τη συντακτική ομάδα, από το σκηνοθέτη μας μέχρι την παραγωγή και από όλα τα παιδιά εδώ, από τους τεχνικούς. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχετε πολύ όμορφες ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς και να έρθει ένα πολύ όμορφο 17 μέχρι να τα πούμε στην πρώτη εκπομπή βέβαια του καινούργιου χρόνου που θα είναι μια εβδομάδα μετά από την πρώτη εβδομάδα του 17. Λοιπόν, Κώστα μου, θα κλείσεις εσύ. Ναι. Να είστε καλά. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε για όλα. Πάρε το μικρόφωνο, είμαστε έτοιμοι. Περνάω μπροστά, και... συγγνώμη. Όχι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για όλα. Πάμε, παιδιά! Πάμε! Πάμε έτσι. Πυρηνίδη μας! Πυρηνίδη μας! Πυρηνίδη μας! Το 17 θα είμαστε εδώ, πυρηνίδη μας! Σου δίνω χρόνο, όχι πολύ, εδώ να κάνεις καινούργια αρχή. Εδώ μαζί μου ανήκεις πια, κι αν δεν το ξέρεις, δες καθαρά.